Θα συζητήσουμε και για τους κόβους των χωστών, στον Άγιαννη Χωστού, γιατί παίρνουμε πολλά μηνύματα και από εσάς για το τι τελικά θα γίνει στην περιοχή, ποιες είναι οι τελικές ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύσουν, γιατί μπήκε το roundabout και τα κολονάκια και γιατί βγήκαν. Για όλα αυτά θα μας βοηθήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Συριγωνάκης, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι, κυρία Στατιανάκη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλό μεσημέρι, κύριε Συριγωνάκη. Τελικά, το ερώτημα το οποίο επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, θέλω να σας πω, γιατί δεχόμαστε πολλά μηνύματα, ήταν γιατί τελικώς μπήκε η σήμανση για κυκλική πορεία, ο κυκλικός κόμβος και τα κολονάκια, γιατί μπήκαν και γιατί βγήκαν τελικά. Κυρία Στατιανάκη, δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, αλλά δεν τα έχω και μπροστά μου. Κάποια στιγμή, βέβαια, είχα να τρέξει στο διαδίκτυο. Από το 2012 και μετά, αν ανατρέξουμε και γκουγκλάρουμε τις λέξεις Άγιαννης Χωστός, θα δείτε ότι μέρα παραμέρα είχαμε ρεπορτάζ ότι εκεί γίνεται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Γίνεται κυκλοφοριακό φόρτο, μποτιλιαρίσματα μέχρι τη Θερίσου από το 2012 και μετά. Ναι. Τρακαρίσματα, ατυχήματα, νοσοκομεία, είχαμε και δύο θανατηφόρα. Αφήσαμε λοιπόν μετά την κατασκευή του κόμβου από το Δήμο Ηρακλείου πριν τη γέφυρα, ανατολικά της γέφυρας, του προσωρινού κόμβου, αναθέσαμε και εμείς μελετητικό γραφείο για να λυθεί το θέμα στην ευρύτερη περιοχή, να δημιουργηθεί, να δούμε τι θα γίνει. Η μελέτη έδειξε ότι για να επέλθει πρώτα και πάνω απ' όλα η τάξη και η νομιμότητα, να κάνουμε δύο προσωρινούς κόμβους, ένα αμέσως μετά τη γέφυρα και στην εκκλησία μπροστά και ένα κάτω στη διασταύρωση Μαλάδες προς Φοινικιά. Προχωρήσαμε λοιπόν, αφού λάβαμε και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το μεν πρώτο κόμβο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, για δε τον δεύτερο, επειδή η αποκεντρωμένη λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων για να γίνει κόμβος ολοκληρωμένος από την ελληνική αστυνομία, πάντα μιλάμε για προσωρινή λύση, προσωρινή κατάσταση. Και τοποθετήσαμε τους κόμβους και τα κολονάκια. Αυτό βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, τι έδειξε το αποτέλεσμα, ότι επήλθε η τάξη και η νομιμότητα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, εκτός κάποια μηχανάκια που διέσχιζαν κάθετα το δρόμο, περνούσαν τα κολονάκια, όλα τα αυτοκίνητα που ερχόταν από Εθνική και ήθελαν να στρίψουν προς Ηράκλειο ή από Ηράκλειο για να μπουν στον ΒΟΑ και τα λοιπά, χρησιμοποιούσαν τους κόμβους. Επήρθε λοιπόν σε ένα μεγάλο ποσοστό η τάξη και η νομιμότητα, δεν είχαν παραβατικότητα και το κυριότερο, γιατί αυτό προέχει πιστεύω για όλους μας, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρώτα και πάνω απ' όλα κέπονται όλα τα υπόλοιπα, όπως η βελτίωση της καθημερινότητας. Επήρθε λοιπόν η τάξη νομιμότητα, δεν είχαμε κανένα τροχαίο αυτό το χρόνο ολόκληρο που ήταν σε ισχύ αυτή η προσωρινή λύση. Και γιατί τα βγάλαμε είναι το ερώτημα του τώρα, κύριε Συργωνάκη. Ταυτόχρονα όμως με την προσωρινή λύση αυτή τρέχουν και οι άλλες διαδικασίες, διότι υπάρχει μία μελέτη η οποία προβλέπει 32,5 εκατομμύρια ευρώ από τον γέφυρα του Άι Γιάννη μέχρι και τον Προφήτη Ηλία με 11 ισόπεδους κόμβους, με απαλωτριώσεις κτλ. Ταυτόχρονα έτρεχε και ο διαγωνισμός. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, έχει δημοπρατηθεί το έργο, 4 εκατομμύρια το έργο και 900.000 οι απαλωτριώσεις. Είναι στο ελεκτικό, αναμένουμε την έγκριση του ελεκτικού και υπογραφή με την ανάδοχη εταιρεία για να ξεκινήσουν εκεί αυτές τις παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα έχει πληρωθεί και ο ΙΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, και γίνεται από τον προηγούμενο μήνα η μετατόπιση του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το γνωρίζουν και κάτι τις ευρύτερες περιοχές, γιατί έχουμε διακοπές ρεύματος κυρίως Κυριακές. Όπως επίσης, στο άμεσο, στο προσεχές μέλλον, θα ξεκινήσουν και οι εργασίες διαπλάτυνσης και κατασκευής ενός μεγάλου τυχείου, εκεί στη διασταύρωση Φοινικιά Μαλάδες, εκεί που βρίσκεται το σχολικό κτηριακό συγκρότημα, όπου θα αφαιρεθεί όλο το πρανέ, τα δέντρα που είναι εκεί, γίνεται μια μεγάλη διαπλάτευση, αλλά και η κατασκευή ενός τυχείου για να υπάρξει ασφάλεια όσον αφορά τα σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται ακριβώς πάνω από αυτό. Επευκαιρία λοιπόν της δείξης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και του γεγονότος ότι άμεσα δεν μπορούν να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα γίνουν
σίγουρα κάποιες άλλες ρυθμίσεις ξεκινώντας τα έργα. Και ήταν βέβαια και η επιθυμία των κατοίκων, γιατί είχαμε κάποιες συναντήσεις με τους προέδρους. Ναι, η επιθυμία, να τα πάρω μάλλον λίγο με τη σειρά. Λέτε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσουν άμεσα, γιατί το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, δηλαδή... Ευελπιστώ άμεσα. Αναμένουμε την έγκριση του ελεκτικού. Είναι 20 μέρες το ελεκτικό. Ευελπιστούμε ότι άμεσα θα έρθει από το ελεκτικό η μελέτη και θα υπογραφεί σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία. Ωραία. Και από αλλά τη στιγμή... το τυχείο θα ξεκινήσει και αυτό άμεσα. Ήδη έχει εγκριθεί το κεφάλαιο και θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του τυχείου στο σημείο το οποίο προαναφέρα. Με βλέπετε και επιμένω, κύριε Συργωνάκη, για τον εξής απλό λόγο, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και των κατοίκων της περιοχής. Μα όταν διασφαλίζεται, μάλιστα, κυρία Στακιανάκη, διασφαλίζεται και με τη διαγράμμιση και με την σήμανση που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή από το Σαββατοκύριακο που έφυγαν τα κολονάκια και οι κόμπι, έχει διασφαλιστεί σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η ασφάλεια και η νομιμότητα. Έχουμε επιστρέψει στο πριν ένα χρόνο καθεστώς, κύριε Συργωνάκη, γιατί τώρα παραβατούν οι διερχόμενοι οδηγοί. Έχουμε επιστρέψει στην προηγούμενη δεν κατάσταση. Δεν πιστεύω να παραβατούν, δεν ξέρω κιόλας, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει σήμανση, υπάρχει διαγράμμιση. Άρα λοιπόν, βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα τηρηθεί αυτή η τάξη και η νομιμότητα στην ευρύτερη περιοχή μέχρι την νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση για να ξεκινήσουν και τα έργα, που πιστεύω ότι δεν θα χρονοτριβήσει. Τελικά, γιατί γνωρίζουμε ότι αύριο περνάει από το περιφερειακό, περνούν οι συμπληρωματικές απαλωτριώσεις. Όχι, έχουμε και εκεί μια αλλαγή, κυρία Στακιανάκη, να σας ενημερώσω γιατί θα αποσυρθεί το θέμα. Αποσύρθηκε το θέμα ήδη, διότι κάναμε μια τροποποίηση όσον αφορά τις απαλωτριώσεις. Επειδή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής είναι η θέση στάθμευσης. Μετά από συζητήσεις που έγιναν με τους κατοίκους της περιοχής, με την ενορία, με τους προέδρους των συλλόγων εκεί, βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες ενός μεγάλου οικοπαίδου βόρεια της εκκλησίας, από τη βόρεια πλευρά, και αποφασίσαμε να εντάξουμε και αυτό το οικόπεδο στις απαλωτριώσεις. Έγινε λοιπόν μια τροποποίηση στις απαλωτριώσεις. Και σύμφωνα με την νομική μας υπηρεσία, για να μην έχουμε μεθαύριο προβλήματα, τα βρούμε μπροστά μας όσον αφορά ενστάσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά, αποφασίστηκε να αποσυρθεί το θέμα, να περάσουμε νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να είμαστε καθόλου ανώμοι. Αλλά εκεί θα γίνει ένα μεγάλο πάρκινγκ βόρεια της εκκλησίας, με απαλωτριωμένο οικόπεδο το οποίο έχει ενταχθεί στις τροποποιήσεις που προανέφερα. Δεκτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εκτέλεξη του έργου αυτό καθ' αυτό, κύριε Συργωνάκη, τι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι το έργο που θα εκτελέσει ο εργολάβος θα είναι με τη μορφή που γνωρίζουμε, με δύο κόμβους εκεί στην εκκλησία αλλά και στα Κανάρια, ή ένας μεγάλος κόμβος, κυρία Στακιανάκη, στη διασταύρωση Μαλάδες Κανάρια, διπλής κυκλοφορίας και αναρρεύμα, ανακατεύθυνση. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας που να δίνει τη δυνατότητα αυτούς που έρχονται από την περιοχή των Μαλάδων, διότι εκεί εστιαζόταν κυρίως το πρόβλημα. Άρα ο περιβόητος κόμβος, το roundabout στην εκκλησία μπροστά, δεν θα ξαναγίνει. Όχι, όχι, όχι. Και το ερώτημα τώρα εδώ που είναι, κύριε Συργωνάκη, είναι γιατί έγινε αρχικός για ένα χρόνο. Θέλετε να δείτε αν θα ρυθμίσει κάτι ή όχι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για ένα χρόνο να παραμείνει εκεί ο κόμβος και τελικά να μην είναι στο έργο. Κυρία Στακιανάκη, ο σκοπός, και δεν πιστεύω κανένας να έχει διαφορετική άποψη από αυτήν, ήταν και παραμένει ο στόχος μου να γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία, να μην έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πρώτα και πάνω απ' όλα να υπάρχει, να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση κτλ. Ο πρώτος λοιπόν κόμβος χρησιμοποιούνταν για τους κατοίκους, τους πολίτες που ερχόταν από το αστικό Ηράκλειο και ήθελαν να μπουν στο βόρειο οδικό άξονα. Είδαμε όμως ότι επειδή αυτοί οι πολίτες, οι οδηγοί, είχαν προτεραιότητα λόγω των κόμβων, τους έδινε προτεραιότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια χρονοκαθυστέρηση στους κατοίκους, στους πολίτες που ερχόταν από Φοινικιά, Μαλάδες. Το είδαμε στην πράξη. Ναι, άρα στην πράξη φάνηκε ότι δεν λειτουργεί λοιπόν, κύριε Συργωνάκη. Στην πράξη φάνηκε, μπορεί να δίνει, να επιφέρει την τάξη, να καταργεί την παραβατικότητα, να είναι καθόλου ανώμιμος, αλλά χρονοτριβεί, χρονοκαθυστερεί
τους κατοίκους των περιοχών Μαλάδες, Φινικιά, Λοφού, Πολυμπροφή, Τηλία κτλ. Για τον λόγο αυτό, επειδή ο χώρος και τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να γίνει ένας μεγάλος κόμβος όπως θα γίνει κάτω στη διασταύρωση, αποφασίστηκε στην οριστική μελέτη να γίνει ένας μεγάλος κόμβος διπλής κυκλοφορίας στη διασταύρωση Φινικιά Μαλάδες και ευελπιστούμε ότι με αυτό το πρόβλημα θα λυθεί το συγκεκριμένο κυκλοφοριακό στην περιοχή. Σας έλεγα πριν για το κατά πόσο παρανομούν ή όχι οι οδηγοί, θα σας μεταφέρω και ένα ερώτημα που μας ήρθε μόλις τώρα από ακροατή, ο οποίος μας λέει: αυτοί που στρίβουν προς Μασταμπά είναι παράνομοι, αυτοί που στρίβουν προς Μασταμπά από Άι Γιάννη. Οι αναστροφές και οι αριστερές στροφές στο συγκεκριμένο σημείο δεν επιτρέπονται. Για το λόγο αυτό η διπλή γραμμή. Άρα είναι παράνομη. Προσπαθούμε, κυρία Σφαγιανάκη, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές. Ναι, γιατί δεχόμαστε πολλά ερωτήματα, κύριε Συργωνάκη. Να πω κάτι ακόμα το οποίο θα βοηθήσει την κουβέντα και ενημέρωση των ακροατών. Ότι ερχόμενοι από τον βόρειο οδικό άξονα, από την περιοχή Γιώφυρο, για να μπούμε στην διασταύρωση Φινικιά Μαλάδες, υπάρχει μια γέφυρα που τώρα είναι μονής κατεύθυνσης, δηλαδή δεν μπορούν. Μπορούν μόνο να κατέβουν από εκεί και όχι να διασχίσουν από εκεί για να ανέβουν Κορακοβούνι. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια αυτοψία από την υπηρεσία μας, παρουσία και του μελετητή, και γίνεται ένα τοπογραφικό για να πάρουμε έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ο δρόμος κάτω από τη γέφυρα να γίνει διπλή κυκλοφορία. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δίνει τη δυνατότητα τους συμπολίτες μας που έρχονται από Γιώφυρο και θέλουν να κατευθυνθούν προς Κορακοβούνι να φεύγουν απευθείας κάτω από τη γέφυρα και να μην εισέρχονται στο επίμαχο σημείο που δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, βελτιώνοντας κατά πολύ την κυκλοφορία. Άστε. Κύριε Συργωνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Είναι πάντα σημαντικό να συζητάμε τέτοιου είδους ζητήματα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ζητήματα οδικής ασφάλειας κατά κύριο λόγο. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών ή των κατοίκων της περιοχής και οι διαμαρτυρίες που μπορεί πολλές φορές να διατυπώνουν. Είναι όμως και θέμα οδικής ασφάλειας που είναι το Α και το Μ. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σφαγιανάκη, και δυστυχώς ερχόμαστε εκ του αποτελέσματος, αφού πρώτα έχουμε πολεοδομήσει την ευρύτερη περιοχή, να βρούμε λύσεις. Πρώτα βρίσκουμε λύσεις, είσοδο, έξοδο, πολιτική προστασία, μέσα πυρόσβεσης και μετά, για παράδειγμα, τοποθετούμε ένα βιοτεχνικό πάρκο ή κάνουμε μια ανάπτυξη στην περιοχή. Δυστυχώς εμείς ακολουθούμε τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στην περιοχή και ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τη λύση. Να βρούμε τη λύση, κύριε Συριγωνάκη, γιατί καταλαβαίνετε, εγώ πρέπει να σας πω ότι όσο μιλάμε δεχόμαστε και νέα μηνύματα. Υπάρχει εδώ ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος μας αναφέρει και έχει δίκιο σε αυτό που αναφέρει, ότι η εγκεκριμένη μελέτη λέει για δύο κόμβους. Μας είπατε ότι θα γίνει ένας. Η εγκεκριμένη μελέτη λέει για 11 ισόπεδους κόμβους. 11. Εμείς θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο κόμβο στη διασταύρωση Φινικιά Μαλάδες. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και όπου φτάζουν τα 4 εκατομμύρια, γιατί το έργο είναι 32,5 εκατομμύρια συνολικού προϋπολογισμού. Έχουμε δημοπρατήσει τα 4 και θα ξεκινήσουμε από τη γέφυρα στο επίμαχο σημείο. Θα γίνουν διαπλατήνσεις, ό,τι προείπαμε. Και ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το βιολογικό. Κύριε Συργωνάκη, από εκεί και μετά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Επιτρέψτε μου, επειδή θέλει να κάνει παρέμβαση και ο συνάδελφος, ο Λευτέρης ο Συμβουλάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και εκείνος αναλυτικά με το θέμα, υπογράφει και το ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Λευτέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι ευχάριστο αυτό που λέει ο κύριος Συργωνάκης, ότι και τέλος και παγώνεται και δημοπρατείται, ακόμα και αν δημοπρατείται κομμάτι-κομμάτι, αφού είναι πολλά τα χρήματα, αυτό είναι αλήθεια, είναι 30 εκατομμύρια, είναι πάρα πολλά χρήματα, για να δοθούν με ένα κονδύλι και να δημοπρατηθούν. Ωστόσο, από τις τοποθετήσεις του κυρίου Συργωνάκη, έχω κάποιες απορίες. Η πρώτη απορία είναι, δηλαδή, κάποιος διερχόμενος από Μασταμπά, ο οποίος θέλει να βγει στο ΒΟΑΚ. Ποια είναι η νόμιμη διαδρομή που ακολουθεί μετά που βγάλατε τα κολονάκια και τα roundabout? Καλό μεσημέρι, κύριε Συμβουλάκη. Η νόμιμη διαδρομή, λέτε για αυτή τη στιγμή και όχι όταν την προβλέπετε βάσει την αλέτρη που θα στρίβει εκεί στο μεγάλο κόμβο, θα κάνει τον κόμβο και θα επιστρέφει. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάει από Φινικιά, να στρίψει αριστερά και να γυρίσει στην Ειρήνη και Φιλίας και να
έρθει. Δηλαδή να πάει η Φοινικία να γυρίσει μέσα από το βιολογικό και να κατεβεί, να πάει στο ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νόμιμο αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα διανύσει 4 χιλιόμετρα. Δύο να πάει, δύο να γυρίσει. Οπότε είναι κάποια σημεία όπως και για παράδειγμα. Επιστρέφουν δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ακούμε το Λευτέρι, ναι, αλλά είναι ουσιαστικά αυτό, κύριε Συργωνάκη, μέχρι να αποκατασταθεί και η επικοινωνία μας με το Λευτέρι. Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο σας ρώτησα και εγώ νωρίτερα για το πώς τελικά, αν τελικά ο κόσμος παρανομεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι όλα τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε τώρα είναι ότι ο κόσμος παρανομεί, δεν κάνει δηλαδή αυτή τη διαδρομή. Έχει επιστρέψει στο πρώτερο καθεστώς πριν μπουν τα κολονάκια. Νικολέτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος στρέφει ακριβώς εκεί που τελειώνει η γέφυρα. Πατάει διπλή διαχωριστική γραμμή. Λάθος, κύριε Συμβουλάκη, λάθος, κύριε Παγιάννη. Αλλά ξέρετε, με τη διαγράμμιση και με τη σήμανση, δεν μπορούμε να καταργήσουμε την νομιμότητα. Κύριε Συμβουλάκη, κάτι πολύ απλό. Θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Κάνατε δύο κόμβους εκεί που δυσχέραναν λίγο την κυκλοφορία, όμως παρόλα αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, προέχει η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Σε πολύ λίγο καιρό από τώρα, σίγουρα θα μπει ο εργολάβος. Γιατί δεν κρατήσατε τις ρυθμίσεις αυτές ακόμη ένα μήνα, δύο μήνες? Έμεναν τα κολονάκια στο, δηλαδή, για να μην παρανομεί ο κόσμος. Γιατί έχουν λήξει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η αποκεντρωμένη δεν μας έδωσε, το προείπα στην αρχή της τοποθέτησης, καθόλου δεύτερο κόμβο. Πήραμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία. Ναι, αλλά της ελληνικής αστυνομίας οι ρυθμίσεις μπορούν να ισχύσουν μόνο για 48 ώρες. Όχι, είχαμε πάρει. Είχαμε ζητήσει από το Περιφερειακό Κοινούλιο. Αυτό και από την ελληνική αστυνομία είναι παράνομο, κύριε Συργωνάκη. Είχαμε πάρει απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν φτάνει, το γνωρίζετε. Εν πάση περιπτώσει, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπήρχαν στην περιοχή υπήρχαν για το μεν πρώτο κόμβο από την αποκεντρωμένη διοίκηση, για το δεύτερο κόμβο από την ελληνική αστυνομία, από τη διεύθυνση. Έληξαν. Θα κάνουμε άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί θα ξεκινήσουμε το τυχείο στη διασταύρωση. Και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό είπαν τουλάχιστον οι μελετητές. Για τον λόγο αυτό. Δημοκρατήσατε 4 εκατομμύρια ευρώ. 2.700 λέει το πρακτικό ότι ήταν η εργολαβία. 1.600 με την έκπτωση αναλαμβάνει η ατομική. Αφαιρεμένη έκπτωση προφανώς. Όχι. 2.700 είναι ο προϋπολογισμός με το ΦΠΑ. 4.900 είναι η εργολαβία, θα το δω τώρα για ποιο λόγο είναι το ποσό. Αυτό είναι 4 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του έργου και 900.000 οι απαλωτριώσεις, κύριε Συμβουλάκη. Η απόφαση του Σπίρτζη είναι 4.900.000 και 900 για τις απαλωτριώσεις, 4 εκατομμύρια για την εργολαβία. Εσείς δημοπρατήσατε όμως ένα έργο 2,7 εκατομμύρια. Η έκπτωση που δίνει ο εργολάβος είναι 30%, κατεβαίνει στο 1.600. Θα το δω. Εγώ γνωρίζω 4 εκατομμύρια και 900.000 οι απαλωτριώσεις. Θα το δω όμως αυτό το οποίο μου λέει. Είναι στο ελεγχτικό, ελέγχεται επειδή υπερβαίνει το εκατομμύριο. Λευτέρη, μια τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, να μην τρώω τον πολύτιμο χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Συργωνάκη, η εγκεκριμένη μελέτη που είχε η περιφέρεια, και πρέπει να τα πούμε τώρα αυτά όλα, Νικολέτα, διότι όταν κάποιος κάνει κάτι καλό πρέπει να λέγεται, είχε προκηρυχθεί η μελέτη αυτή από το ΣΑΡΙ ως νομάρχη, δεν προχώρησε και η περιφέρεια την ολοκλήρωσε, έκανε μια καλή μελέτη η οποία έχει αδειοδοτηθεί από παντού. Όμως, κύριε Συργωνάκη, η μελέτη που αδειοδοτήθηκε προέβλεπε κόμβος στον Άγιο Ιωάννη μπροστά και κόμβος στα Κανάρια. Τώρα μας λέτε ότι αυτό που δημοπρατήθηκε δεν έχει κόμβο στον Άγιο Ιωάννη. Αλλάξατε τη μελέτη. Γιατί αν αλλάξατε τη μελέτη, η παλιά μελέτη ουσιαστικά μπαίνει στον πάγο. Όχι, έγινε τροποποίηση της μελέτης και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε το θέμα από το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο. Διότι είδαμε ότι ο κόμβος αυτός, κύριε Συμβουλάκη, το είπα πριν στην κυρία Σπαγιανάκη, επειδή οι αποστάσεις είναι τέτοιες που δεν μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κόμβος δικής κυκλοφορίας, δημιουργούσε προβλήματα δίνοντας τη δυνατότητα προτεραιότητας στο αστικό Ηράκλειο, χρονοκαθυστερώντας τους συμπολίτες μας από τις περιοχές Μαλάδες Φοινικιά. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε και έγινε τροποποίηση της μελέτης, όπως και των απαλωτριώσεων, και για το λόγο αυτό
δεν θα περάσει αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να επανέλθει. Θα έχει ο δρόμος αυτός μέχρι τα Κανάρια 4 ίχνη, δηλαδή 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Ναι, ναι. Δύο ανακατεύθυνση. Δύο ανακατεύθυνση. Ευελπιστώντα ότι και αυτοί που έρχονται από Μαλάδες αλλά και αυτοί που έρχονται από Ηράκλειο δεν θα σταματάνε απρόσκοπτα την κυκλοφορία. Έτσι μόνο θα λυθεί το πρόβλημα στην κάτι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αν κυκλοφορίε ανακατεύθυνση, θα μπλοκάρει ξανά η περιοχή, το ξέρετε. Δεν σα άκουσα, κύριε Σιμουλάκη. Λέω κάτι λιγότερο από δύο λωρίδες. Ναι, ναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι. Θα μπλοκάρει ξανά η περιοχή. Και είναι ήδη μια ταλαιπωρημένη περιοχή. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Το είδαμε και στην πράξη εξάλλου. Είναι ήδη ταλαιπωρημένη περιοχή και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα, κύριε Σιγωνάκη, να μην δημιουργήσουμε επιπλέον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ να σας ευχαριστήσω και το δύο και το Λευτέρη Συμβουλάκη που ζήτησε να παρέμβει. Πάντα στη διάθεσή αλλά και εσάς, κύριε Συριγωνάκη, είπαμε είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε τέτοιου είδους ζητήματα. Λευτέρη Συμβουλάκη, λοιπόν, από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, αλλά και ο κύριος Συριγωνάκη, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου.